περνάμε όλοι. Ένα σοβαρό λόγο να κινητοποιηθεί ο κόσμο και να συνδράμει όπου μπορεί. Γνωριστήκατε μέσα από το Facebook. Ναι. Είστε δικτυωμένοι. Ναι. Λαμβάνετε σοβαρά υπόψη τι συμμετοχέ σε τι προτάσει που σα γίνονται μέσα από το Facebook. Ναι, πάντα. Θα πρέπει να είναι περισσότερο. Το δικό σας κίνητρο ποιο ήταν? Το δικό μας κίνητρο. Ότι κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσουμε. Να βγούμε λίγο στον δρόμο, να φωνάξουμε. Όσο πάει, ίσως να γίνει και χειρότερα από πράγματα. Ενημερωθήκατε μέσω του Facebook. Και από εκεί. Ναι. Λαμβάνετε σοβαρά υπόψη τις προτάσεις και τις αυτές που γίνονται μέσα από αυτή την ιστοσελίδα. Είναι ένας τρόπος. Δυστυχώς είναι... Δεν θα πρέπει να ήταν έτσι, αλλά είναι ένας τρόπος και αυτός. Εντάξει, πάλι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Σίγουρα πρέπει να είμαστε εδώ, πιστεύω όλοι. Θα ασκήσουμε για μια καλύτερη Ελλάδα και έτσι ίσως κάνουμε ένα βήμα για να το αποκτήσουμε. Είναι μια εκδήλωση διαμαρτυρίας, έτσι δεν είναι? Τι είναι η διαμαρτυρία δικιά σου, η δική σου φωνή, πώς διαμαρτύρεται, τι λέει? Γενικά ότι πρέπει να αλλάξουμε, πιστεύω, το σύστημα σε όλη την Ελλάδα και προπάντων από τα σχολεία, γιατί ουσιαστικά δεν μαθαίνουμε τα πιο ουσιαστικά. Και όπως λέει και ο πατέρας μου, μας στέλνουν αγράμματος. Οπότε είναι και αυτό ένας λόγος ο οποίος πρέπει να κάνουμε και εμείς τη διαμαρτυρία μας. Το δικό σου το κίνητρο ποιο ήταν? Εγώ απλώς βαρέθηκα να πληρώνω για πράγματα για τα οποία φταίνε άλλοι. Δηλαδή κλέβουν ορισμένοι σε αυτό το κράτος λεφτά και πρέπει εγώ να πληρώνω τα σπασμένα. Δεν το κατάλαβα. Το δικό σου κίνητρο? Αν βάλουμε μαζί όλα αυτά που είπαν τα υπόλοιπα παιδιά και πέρα το γεγονός ότι εμείς πρέπει να κάνουμε κάτι. Εντάξει, έχουν μαζευτεί μερικοί μεγάλοι. Δυστυχώς δεν έχουν μαζευτεί αρκετοί νέοι φυσικά. Σιγά σιγά, baby steps. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να μπορούμε να κάνουμε. Ενημερώθηκες μέσω του Facebook? Όχι. Ενημερώθηκα μέσα από ένα κόμμα. Άρα συμμετέχουν κόμματα απόψε? Όχι, δεν συμμετέχουν κόμματα απόψε. Σήμερα δεν υπάρχει κανένα κόμμα εδώ πέρα από την πλευρά. Είπες ότι ενημερώθηκες μέσα από ένα κόμμα όμως. Ναι, το οποίο μας είπε ότι θα μπορούσαμε να πούμε διότι γίνεται αυτή η συγκέντρωση εδώ πέρα. Αλλά δεν αφορούν κόμματα. Άρα πιστεύεις ότι υπάρχουν πολιτικά χαρακτηριστικά σε μια τέτοια εκδήλωση? Σήμερα όχι, αλλά υπάρχουν διάφορες εκδηλώσεις οι οποίες είναι χρωματισμένες. Mm-hmm. Μπορεί να διαμαρτυρηθεί κάποιος χωρίς να υπάρχει πολιτικό χρώμα στη φωνή του? Ναι, και πιστεύω ότι είναι και το σωστό, διότι διαμαρτυρόμαστε για ένα κράτος, για μια χώρα, άσχετα το που ανήκει ο καθένας, όλοι τα έχουν κάνει η θάλασσα, οπότε είναι το μόνο λογικό και το μόνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε. Πιστεύεις ότι οι τέτοιου είδους δικτυώσεις και εκδηλώσεις από εκεί και πέρα, συγκεντρώσεις, διαμαρτύρονται και απαξιώνονται συνολικά το πολιτικό σύστημα που υπάρχει στην Ελλάδα, ότι μπορεί να αντικαταστήσει την πολιτική μια τέτοιου είδους διαχείριση των δημοσίων θεμάτων? Δηλαδή ότι αυτό που γίνεται τώρα μπορεί να βοηθήσει αυτό, εννοείται? Ναι, ή αν απαξιώνονται σαν εντελώς την πολιτική, δικτυωμένοι μέσα σε ένα άλλο σύστημα, ηλεκτρονικό σύστημα του διαδικτύου, που μέσα από εκεί περνάτε την άποψη και την φωνή σας. Ναι, πιστεύω ότι έτσι θα αλλάξουν τα πράγματα. Πλέον είμαστε σε μια εποχή που και η τεχνολογία προχωράει και άρα και μέσω της τεχνολογίας θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Εσύ ενημερώθηκες από το Facebook? Όχι, εγώ μέσω φίλων και παρέας ενημερώθηκα. Ωστόσο, λαμβάνεις σοβαρά υπόψη τις προτάσεις που σου γίνονται μέσα από την ιστοσελίδα του Facebook? Ναι, κάποιες όχι, αναλόγως από ποιον έρχονται, από ποια πηγή προέρχονται. Και πού είναι, δικτυωμένος ο καθένας. Ναι, αυτό. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ευχαριστώ.